Μέσα στην τέχνη και μέσα στο ταλέντο έφυγε στην Αμερική και έκανε διεθνή καριέρα. Και την κέρδισε η Αμερική. Και σήμερα για πρώτη φορά. Όχι, την κατέκτησε η Αμερική, μάλλον. Και αύριο για πρώτη φορά θα τραγουδήσει για την Έλλη, θα συμπράξει με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσαμε να μην έχουμε μία καλλιτέχνη από την Αμερική, διότι για μένα ήταν και το όνειρό μου να φέρω κάποιον από την Αμερική. Και Θεσσαλονικιά. Και Θεσσαλονικιά. Δέστε που φτάσαμε στο καλύτερο. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη χαρά. Εγώ είμαι και πολύ συγκινημένη, σας πω με αλήθεια. Τώρα συμμαθήτριά σου να τη μιλάω στο πληθυντικό. Α, μιλούμε στον Ενικό. Έχουμε να βρεθούμε από τότε, από το Λύκειο. Mm-hmm. Ίδια είναι βέβαια, δεν άλλαξε. Απλώς έχει κάνει διεθνή καριέρα. Άλλαξαν πολλά. Λοιπόν, εσωτερικά. Τι ωραίο μας ετοιμάζεται λοιπόν, Αθηνά. Λοιπόν, η Έλλια έχει τη μεγάλη της εκδήλωση αύριο το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε μία μεγάλη παράσταση, μία γιορτή. Και συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά φέτος με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Για μας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί είμαστε πολλές γυναίκες που συμβάλλουμε σε αυτό. Όπως θα ξέρετε, η Ζωή Τσόκανου είναι η καινούργια διευθύντρια, καλλιτεχνική διευθύντρια της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Και είναι η πρώτη γυναίκα στην ΚΟΘ. Οπότε ήταν θέμα χρόνου για να συναντηθούν οι δρόμοι μας. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα, δηλαδή. Φυσικά. Ωραία. Οπότε είπε το ναι και ανέλαβε να μας φέρει ό,τι καλύτερο. Οπότε έτσι έχουμε την Ελένη κοντά μας και την κυρία Αντιγόνη Παπούλικα, που είναι πάλι μια Ελληνίδα του εξωτερικού, γεννήθηκε στη Γερμανία και ζει στη Γερμανία, έχει και καριέρα. Και το τελευταίο έτσι μέρος του γκρουπ είναι η κυρία Καταρίνα Λέχου. Αυτό ήθελα να πω, ότι σήμερα έχουμε δύο υπέροχες γυναίκες. Έλειπε όμως κάτι. Έλειπε η τρίτη της παρέας. Θα πάμε αύριο, αν θέλεις. Η κυρία Λέχου έρχεται τώρα και νομίζω εγώ ότι επειδή έχουμε το μήνυμα και το ξέρετε και ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε, δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο από μία γυναίκα σαν κι αυτή για να μεταλαμπαδεύσει το μήνυμα, σαν προθιέρια και όλα. Έτσι, προθιέρια της Ολυμπιακής Φλόγας. Ακριβώς. Τώρα, τα έχουμε ξαναπεί. Λίγο πολύ το θέμα είναι γνωστό. Το καυτό ζήτημα επίσης. Γνωστό που απασχολεί χιλιάδες γυναίκες. Κοίταξε, δεν θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε και θα να ευχαριστήσω και δημόσια που με φωνάζετε εδώ, γιατί είναι τόσο απλό και πρέπει να επαναλαμβάνεται τόσο συχνά. Ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος εάν εντοπιστεί νωρίς. Αυτό, τίποτα άλλο. Οπότε η πρόληψη είναι το κλειδί. Και να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε δεν φτάνει. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά με αφορμή τις ομπρέλες και τις άλλες εκδηλώσεις που κάνουμε. Τώρα μαζευόμαστε εκεί για μια υπέροχη βραδιά, ένα αφιέρωμα στην τέχνη. Και εμείς στο πλάι για να κερδίσουμε αυτούς τους πόρους που χρειάζεται για να κάνουμε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Ελένη. Μου επιτρέψεις πλέον, Ελένη. Στην Ελένη, όχι ως καλλιτέχνηδα, ως γυναίκα. Ναι. Σε έχει απασχολήσει ο καρκίνος του μαστού? Ενώ ο φόβος, η ανησυχία, η σκέψη ότι ανά πάσα στιγμή χτύπα ξύλο μπορεί να κάνει την εμφάνισή του στη ζωή σου. Ναι, βεβαίως. Έχω μία ίσως μανία με την πρόληψη. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά να κάνω τακτικά εξετάσεις κάθε χρόνο. Γιατί πολλά πράγματα μπορεί να εμφανιστούν από εκεί που δεν το περιμένουμε. Και γιατί ζούμε σε μία εποχή που το στρες είναι ιδιαίτερα έντονο. Και επηρεάζει πάρα πολύ την ισορροπία της υγείας μας. Και από την άλλη είναι και η μόνη μορφή τέλος πάντων καρκίνου στη γυναίκα, δηλαδή, που μπορεί να εντοπιστεί πολύ άμεσα, αρκεί να μην φοβόμαστε να κάνουμε μια αυτοεξέταση. Και η αυτοεξέταση και ο έλεγχος, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει ηλικία για το υπερηχογράφημα, δεν υπάρχει ηλικία. Μπορεί να γίνει από πάρα πολύ νωρίς. Για τη μαστογραφία υπάρχουν οδηγίες μετά τα 40, ανάλογα με το ιστορικό ή όχι. Η αυτοεξέταση επίσης πολύ σημαντικό και να προσφύγουμε στους γιατρούς που γνωρίζουν. Είναι ο γυναικολόγος μας, είναι ο μαστολόγος μας. Εδώ θέλω να πω δύο πράγματα, ότι αυτά όλα που κάνουμε και αυτά που κάνετε κι εσείς στοχεύουν κάποιος να μας ακούσει ή κάποιοι να μας ακούσουν και να αλλάξουν βασικά πράγματα στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει η προληπτική ενημερωτική επιστολή που στέλνουν τα άλλα κράτη. Ναι. Στην Αμερική υπάρχει αυτό, λένε, γιατί εσύ εκεί ζεις. Υπάρχει αυτό, αυτή η επιστολή. Εγώ σαν γιατρός στην Αμερική. Στην Αγγλία και τη Γερμανία υπάρχει. Στην Αγγλία και τη Γερμανία υπάρχει. Φυσικά υπάρχει. Είναι το γράμμα που λέμε. Είναι ένα γράμμα, σκήνωση στα γενεθλιά. Υπενθύμησης. Υπενθύμησης, αυτή είναι η λέξη. Ευχαριστώ. Υπενθύμησης. Αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί. Ότι η κυρία Πειμενίδου, σας υπενθυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο
πρέπει ακριβώς, να κάνετε την εξέτασή σας. Δεν μπορεί. Την εξέταση μας κάπου θα το βάλει στο μυαλό. Μα δεν το έχουμε ξαναπεί από τις πολλές φορές που έχουμε που είμαστε μαζί και έτσι συμπράττουμε και εμείς τους σκοπούς της ΑΕΛΙΑ. Έχουμε επηρεάσει και πολλές φίλες που μας ακούν. Τα το μήνα των γενεθλίων τους να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Το ένα μέρος και το πολύ σημαντικό είναι η κοινωνική μέρημνα και η ευθύνη που έχει ένα ευνομούμενο και οργανωμένο κράτος, την ευθύνη που έχει προκειμένου να εργάζεται πάνω στην πρόληψη. Το άλλο όμως μερίδιο ευθύνης το έχουμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ατομικά. Ελένη, εσύ κάνεις αυτοέλεγχο, αυτοεξετάζεσαι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι. Θέλω να πω, έχει μπει, όχι στην καθημερινότητά σου, έχει μπει στον προγραμματισμό σου το μηνιαίο, τον εξαμηνιαίο. Δηλαδή, ναι. Κάνεις προσπάθεια. Και η πρώτη σου φορά πώς ήταν, φοβήθηκες. Στην αρχή ανησύχησες. Είπες, όχι τώρα πρέπει να το κάνω. Το έκανες με βαριά καρδιά. Όχι, με βαριά καρδιά όχι. Γιατί η αλήθεια είναι μία και πρέπει να την αντιμετωπίσεις, είτε είναι καλή είτε δεν είναι. Απλά εγώ ήμουν ίσως περισσότερο ευαισθητοποιημένη, γιατί κάθε γυναίκα η κατασκευή του στήθους είναι διαφορετική. Και σε αυτό η Αθηνά θα είναι και πιο ειδική. Ο ιστός είτε είναι πιο πυκνός, υπάρχουν κύστες. Οπότε γι' αυτό το λόγο, στη δική μου περίπτωση, είμαι πιο ευαισθητοποιημένη, γιατί μετά την πρώτη φορά που ο γιατρός έκανε την εξέταση, μου είπε ότι πρέπει να το παρακολουθείς. Πιο συχνά, Πιο συχνά, όχι επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, απλά επειδή η κατασκευή, η φύση του στήθους είναι. Πάντως ξέρεις γιατί το λέμε συνεχώς, γιατί και εγώ δίσταζα πάρα πολύ. Λέμε, αλλά κανένας δεν το κάνει. Μέχρι που είπαμε ότι εντάξει, φτάνει, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Και κάθε φορά λέμε ότι ναι, με φοβόμαστε, αλλά το κάνουμε. Για να ευαισθητοποιήσουμε και τις γυναίκες που μας ακούν. Από εκεί πέρα, εσύ όμως είσαι, όπως είπαμε, σοπράνο, λυρική σκηνή, λυρικό θέατρο σε όλο τον κόσμο. Έχεις τραγουδήσει σε διεθνείς σκηνές, σε καμαρώνα, που είσαι παιδί της Θεσσαλονίκης και Ελληνίδα. Βρίσκεται χρόνο όμως για να συμμετέχετε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, όπως η αυριανή η μελωδία της Αέλια, που έχει έτσι αυτό το συλλογικό σκοπό, το συλλογικό καλό. Ναι, βεβαίως και βρίσκουμε χρόνο και μάλιστα μπορώ να πω. Κυρίως στην Αμερική, γιατί εκεί περνάω τον περισσότερο χρόνο μου, ο κόσμος είναι και περισσότερο ευαισθητοποιημένος. Υπάρχουν περισσότερα φιλανθρωπικά ιδρύματα για διάφορους σκοπούς και πιο ευαισθητοποιημένα και πιο ενεργά. Και ο κόσμος συμμετέχει και... Ειδικά οι καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή αφύπνιση, κοινωνική αφύπνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν ξέρω δηλαδή. Ναι, σε αυτό το τομέα πολύ περισσότερο από όσο εδώ. Σε τι κλίμακα βρίσκεται η κοινωνική αφύπνιση εκεί? Περισσότερο από όσο εδώ. Ναι. Περισσότερο από όσο εδώ, αυτή είναι η απάντηση. Γιατί σε εμάς έχει μείνει το γεγονός ότι γενικώς δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι διαφορετικό το οικονομικό μοντέλο. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση για όλους. Για τώρα όλους. Ελπίζουμε ότι το Obama Care θα αλλάξει λίγο τα πράγματα, ναι, και θα είναι λίγο καλύτερο σε αυτό το πάμε κομμάτι. Πάμε σε Trump Care όμως, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, έτσι. Ναι, ναι. Προφανώς εκεί υπάρχουν οργανωμένα, συγκροτημένα κινήματα που... Υπάρχει ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά του κόσμου. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη στον πολίτη, για τον οποίο ο εθελοντισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι κομμάτι της καθημερινότητάς του. Αυτή είναι η διαφορά. Πώς πλένει τα δόντια του. Έτσι. Η άλλη διαφορά είναι ότι όλες αυτές οι οργανώσεις υπόκεινται σε ελέγχους, έχουν απίστευτη διαφάνεια, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Υπάρχει νομοθεσία για το πώς μια οργάνωση και τι θα κάνει. Υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν κάποιος δίνει κάτι και έχει το κίνητρο, αν θέλεις, της φοροαπαλλαγής, παίρνει η οργάνωση και περισσότερο. Εγώ το έζησα αυτό γιατί δούλεψα για τον καρκίνο του μαστού και στην Αμερική και είχαμε πολύ περισσότερες δωρεές. Εδώ βασιζόμαστε στην καλή θέληση, στον ανθρώπινο παράγοντα, στην ευαισθησία και το φιλότιμο. Αλλά μόνο το φιλότιμο δεν φτάνει. Ναι, κινείται και βουνά, φαίνεται και καλλιτέχνες. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Mm. Δηλαδή, πραγματικά είναι μεγάλη επιτυχία και πιστεύω και να κάνουμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Να τώρα μιλήσουμε που... λίγο και για το πρόγραμμα. Τι θα ακούσουμε αύριο το βράδυ στις 8 είναι το ραντεβού στο Μέγαρο Μουσικής για τη μελωδία της Αέλια. Έτσι, επιλέξατε και ντουέτα, αγαπημένες κομμάτια από όπερες. Ναι, επιλέξαμε. Mm-hmm. Κάποιες άριες, κάθε τραγουδίστρια θα τραγουδήσει 3 άριες νομίζω, εγώ και η Αντιγόνη, και θα έχουμε και 2 ντουέτα. Ωραία. Τι άριες, και κάποια ορχιστρικά... Δώσε μας έτσι το...
Θα πρέπει να έχουμε και λίγο έκπληξη για τους θεατές. Σασπένς. Ναι. Σίγουρα όμως έχουν, είναι ζεστές, υπέροχες, αφορούν τη γυναίκα. Μιλάνε για όλα τα καλά της γυναίκας, για το συναισθηματικό της κόσμο, από όσα εγώ τα λίγα που κατάλαβα. Όλες δηλαδή οι άριες έχουν κάτι κοινό. Το επίκεντρο είναι η γυναίκα. Δηλαδή, ναι, για τώρα ο ύμνος στη γυναίκα, να υποθέσω, έτσι. Ας το πούμε έτσι γενικά. Κάπως έτσι. Γιατί συνήθως όλο αυτό δένει και με τους σκοπούς της Αέλεια, τους στόχους που ήσασταν, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια. Και το καλλιτεχνικό κομμάτι δένει. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούμε να φέρνουμε καλλιτέχνες σαν την Ελένη και σαν την Αντιγόνη. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει πολλούς καλλιτέχνες στο εξωτερικό και όχι μόνο καλλιτέχνες, και πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. Και όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι μια κατηγορία από μόνοι τους. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν τα παιδιά. Σωστά. Άμα το ζητήσεις κάτι, έρχονται γιατί δεν ξέρω, αισθάνονται ένοχοι που φεύγουν από τον τόπο τους. Κυρία Γιαννοπούλου, τελικά αυτή η αποστολή έχει διτή σημασία, έτσι όπως την περιγράφετε, και είναι πολύ σωστό ότι μέσα από μια κοινωνική προσφορά θα γνωρίσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και τον ελληνισμό εκτός συνόρων. Τους ανθρώπους δηλαδή που είναι πρεσβευτές της χώρας μας και μας κάνουν όλους περήφανους. Είτε τους γνωρίζουμε είτε όχι, αυτοί κουβαλάνε την Ελλάδα μέσα τους. Φυσικά. Και πρέπει να δεθούμε. Η Ελλάδα περνάει δύσκολες μέρες. Στις δύσκολες μέρες, όπως ξέρουμε όλοι, οι οικογένειες συσπυρώνονται. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η τέχνη μας ανεβάζει, μας δίνει μια άλλη διάσταση ζωής, μας δίνει ελπίδα. Εγώ ακούγοντας τις μουσικούς, βρήκα κάτι άλλο που δεν ήξερα μέσα μου. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Μας βοηθάτε κι εσείς. Μια καλή ευκαιρία ίσως να ενωθούν και οι Ελληνίδες λυρικές τραγουδίστριες για επόμενες διοργανώσεις. Πάντως, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία σου εδώ και να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησες και πώς. Ποιες είναι και οι δυσκολίες, πώς άνοιξαν δηλαδή έτσι οι πόρτες μπροστά σου για μια διεθνή καριέρα? Οι πόρτες δεν άνοιξαν αυτόματα. Και ποτέ δεν άνοιξαν αυτόματα. Και ακόμα προσπαθώ να ανοίξω πόρτες. Δεν έχει τελειώσει ο αγώνας. Ξεκίνησα εδώ, στη γενέτειρά μου στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε και όλες, ναι, ωραία. Με σπουδές στο βιολοντσέλο. Όπως ξέρεις. Όπως ξέρω, όσο θυμάμαι στο γυμνάσιο, κρατούσε το τσέλο, μια ζωή αφοσιωμένη, ούτε σε ενδιαφέραν πολλά-πολλά. Θα σε ρωτήσω μετά διάφορα γιατί. Πολύ ωραία. Για την συμπαρουσιάστρια μου εδώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Όταν είχα ακούσει ότι θα έρθει εδώ για το Μέγαρο, εντάξει. Βιολοντσέλο από μικρή, λοιπόν. Από σχολείο. Βιολοντσέλο από μικρή. Τελείωσα τις σπουδές εδώ. Εργάστηκα μάλιστα και στη Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Για λίγο. Μετά ασχολήθηκα με την ελληνική μουσική. Πέρασε μια περίοδος τέτοια στην Αθήνα. Και εκεί άρχισα να λιγάκι να φλερτάρω με το κλασικό τραγούδι. Γιατί δεν τραγουδούσες από το Λύκειο? Όχι. Να ασχολήσεις το τσέλο. Ναι. Βέβαια. Και αποφάσισα να πάω στην Αμερική να ξεκινήσω τις σπουδές μου από την αρχή. Στο... Από το μηδέν, Για το κλασικό τραγούδι, ναι. Για το κλασικό τραγούδι, από το μηδέν, δηλαδή, μπράβο, αποφασιστικότητα και πείσμα. Ναι, με το τίποτα. Από αν το σκεφτείς. Και έκανα το μάστερς μου στη Νέα Υόρκη στο Queen's College, μετά πήρα μια υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης στο Opera Institute, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στο performance. Και εκεί ξεκίνησα να μαθαίνω ρόλους. Διέπρεψες και αναγνωρίστηκες. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η καριέρα. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ στη χώρα μας. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι όπου και να συμβεί, δεν συμβαίνει αυτόματα. Μπορεί αυτόματα να χρειάζεται να έχεις ένα δώρο, αλλά πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν τα εχέγγυα, ώστε όταν παλέψεις, να έχεις την ελπίδα αυτής της αναγνώρισης. Ναι, νομίζω ότι το περιβάλλον είναι πιο αξιοκρατικό εκεί, γιατί είναι και πιο, όπως λένε εκεί, melting pot. Τώρα παρακολουθούμε και τα πλάνα από το τουέτο, από το Madame Butterfly στη Λουιζιάννα. Το ότι ήσουν Ελληνίδα έπαιξε έτσι κάποιο ρόλο, δηλαδή οι πολύ καταξιωμένες, αυτή είναι μια πορεία που έχουμε, λυρικές τραγουδίστρες, γιατί στην Ελλάδα κακά τα ψέματα δεν έχουμε εμπειρία από όπερα. Σιγά σιγά τώρα έχουμε και το φεστιβάλ όπερας εδώ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, εξοικειώνεται το κοινό, γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και την Ελληνική Εταιρεία Λυρικού Θεάτρου, κάποια βήματα γίνονται. Είμαστε η χώρα της Μαρία, που γεννήθηκε Μαρία Κάλλας. Αλλά δεν έχουμε... Πρέπει να δημιουργήσουμε παράδοση. Δεν έχουμε παιδεία στο Λυρικό Θέατρο, σπουδές και όλα αυτά. Έτσι. Το ότι ήσουν Ελληνίδα εκεί. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Σε βοήθησε ή σε εμπόδισε? Ναι, ή σε εμπόδισε από την άποψη της εμπιστοσύνης, δηλαδή, γιατί μπροστά... Ναι, δεν ξέρω αν έκανε κάποια διαφορά. Εγώ νομίζω ότι με αντιμετώπισαν σαν
individual, σαν ξεχωριστό άτομο, σαν καλλιτέχνη, με βάση το ταλέντο μου, με βάση την εργατικότητά μου, αυτό που είχα να προσφέρω, το πώς... Ποιες καλλιτέχνες ξεχωρίζουν στο λυρικό τραγούδι? Τι εννοείς? Εννοώ από ποια εθνικό, από την Ευρώπη, την εθνικότητα. Γιατί και εγώ έτοιμος να ρωτήσω. Έχουμε μια περιέργεια και από την Κίνα, βέβαια. Έτσι. Εγώ έχω να ρωτήσω και να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Ναι, γι' αυτό. Μήπως... Εννοείς ποια εθνικότητα? Με την έννοια ότι μήπως βοηθάει η φωνή, ναι. Στατιστικά, εγώ τουλάχιστον έχω παρατηρήσει, ναι, ότι τις μεγαλύτερες και τις καλύτερες καριέρες στη λυρική σκηνή τις κάνουν καλλιτέχνες, άνδρες, γυναίκες που προέρχονται από μεσογειακές και λατινοαμερικανικές χώρες. Ισχύει αυτό ή είναι δική μου αίσθηση? Δεν ξέρω να σου πω, δεν έχω κάνει κάποια στατιστική, αλλά από ό,τι γνωρίζω, η παράδοση της όπερας ξεκίνησε στην Ευρώπη, mm-hmm, αλλά οι μεσογειακές φωνές έχουν και κάποιο ιδιαίτερο χρώμα από όσο λένε. Επίσης, οι Κορεάτες έχουν πολύ μεγάλη αγορά. Ναι. Αν πολλές φορές ακούσεις τα χρώματά τους και τις φωνές τους, είναι... Σωστά. Μάλιστα. Mm. Υπερέχουμε και σε αυτό, λοιπόν, εμείς. Την ευκαιρία, η μεσογειακή λαή. Για να τα αναπτύξουμε. Υπερέχουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Σκοπός είναι να τα βγάλουμε και προς τα έξω, να κερδίσουμε από αυτά. Και είμαστε σίγουροι ότι το έργο σας αφήνει πολλούς νικητές και σίγουρα κανέναν χαμένο. Ελπίζω. Χαμένος, ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι μόνο ο καρκίνος. Γι' αυτό πολεμάμε. Θέλω να πω ξανά ότι η καλύτερη καμπάνια στον κόσμο αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι των Αυστραλών που λένε ότι κανένας θάνατος από καρκίνο μέχρι το 2030 του μαστού. Και είναι ο πιο συχνός καρκίνος στη γυναίκα πια. Οπότε έχουμε... Μακάρι. Ωραία, θα σας το πετύχουμε το στόχο. Ελπίζουμε να έρθουν όλοι αύριο στο Μέγαρο. Στις 8 είναι το ραντεβού μας. 8 η ώρα είναι μια μικρή δεξίωση που υποδεχόμαστε τον κόσμο για να γνωρίσουν τα κορίτσια και όλους εμάς. Και 9 η ώρα αρχίζει η παράσταση. Ωραία, θα είμαστε εκεί. Ήταν καλό κορίτσι στο σχολείο. Νομίζω θα ρωτήσει αν είμαι καλή. Άψογε αποσιωμένη, επιμελής, τυπική, έτσι. Ναι, αλλά εγώ την παράτησα τη μουσική νωρίς. Τώρα που ξέρεις, μπορεί να ήμουν και εγώ σε καμία αντίθνη. Τι κρίμα, τι κρίμα. Και η Ελένη βέβαια έχει και μια επιτυχημένη ηθοποιό, αδελφή, την Άννα Καλαϊτζίδου. Δεν έχει τύχει την εκπομπή να την καλέσουμε ποτέ, αλλά είναι, ξέρεις, το έχει η οικογένεια το καλλιτεχνικό. Ναι, ναι, ίδιο. Το καλλιτεχνικό DNA σαρώνει. Ελένη, χάρηκα πολύ και θα σε χειροκροτήσουμε στην πόλη σου την Πέμπτη, στο Μέγαρο μου στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω. Σας ευχαριστούμε. Καλή πολύ επιτυχία. Κυρία Γιαννοπούλου, και σε εσάς εμείς τα λέμε συχνά.